Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τι κυρίες και κύριοι, βρε Tom Cruise από τη Χασιά, μα με τις μαγουλάδες και το καλή. Βγάλ' το νούμερο της κοινωνίας. Όχι, δεν θέλω να χαιρετηθώ. Πάσχα έρχεται. Πάσχα, σωστά. Πάσχα έρχεται. Πατραδιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι ραπ. Το Πάσχα βέβαια είναι γιορτή κατάνοιξης, αλλά εύχομαι να σας πει όπως τα Χριστούγεννα. Γερά, φλεβάτα, έτσι. Θέλω να μιλήσουμε, ναι. Μιας και έρχεται Πάσχα, ναι. Για τα εδέσματα ρε παιδί μου. Μαγειρίτσα, αρνί, κοκορέτσι, σπλινάντερο, γαρδούμπα. Πώς το γιορτάζετε κάτω? Παραγγέλνουμε απ' έξω. Δεν σουβλίζετε εσείς? Δεν σουβλίζουμε τίποτα. Μόνο γαμάμε. Εμείς παραδοσιακά κάθε Πάσχα στα Μέθανα μαγειρεύουμε γαλοπούλα. Είναι το Thanksgiving, Thanksgiving που λέμε. Το Thanksgiving. Το Thanksgiving ξεκίνησε τα Μέθανα. Το Πάσχα στις μέρες μας έχει γίνει πλέον από θέμα φαγητού μια αηδία και μισή. Περιμένουμε το Πάσχα και όλοι σκέφτεστε αρνιά και σηκώτια και αυτά δεν είναι αυτό το Πάσχα, φίλε ραπ. Εμένα μου αρέσει το κοκορέτσι. Φάτο την άνοιξη. Φάτο το καλοκαίρι. Το Πάσχα καταρχήν. Και βάσει εθήμου δεν γαμάμε αρνί, άρα δεν μπορούμε να το ψήσουμε. Έχουν βγει οι σεφ, όλοι αυτοί οι σεφ στις τηλεοράσεις και ξαφνικά ό,τι έθιμο υπάρχει, σε λίγο θα βγει και αρνί στη σούβλα με σως φράουλας. Κάθονται αυτές οι γαμιόλες οι σεφ που είναι στην τηλεόραση και λέει φέτος, λέει, το αρνί το έβαλα στη σούβλα, αλλά από πάνω του βάλα και καταράχτη σοκολάτας, λέει, ότι την ώρα που ψήνεται να γυρνάει. Γαμώ το σπίτι σου. Γαμώ το σπίτι σου. Και έχετε ράπει η μέρα που αυτοί οι σεφ, όλοι που βγαίνουν στην τηλεόραση, μας έχουν γαμίσει το Πάσχα. Τι σχέση έχει το Πάσχα τα τελευταία 5 χρόνια με τα Πάσχα που κάναμε πίσω το 90, το 80. Κάνουνε γαρδούμπα και άκουλοι, καθαρίζουμε, λέει, πολύ καλά το έντυρο. Να μαλάκα, γι' αυτό δεν τρώγεται γαρδούμπα πλέον. Φάε γαρδούμπα κοκορέτσι πλημμένο 5 φορές. Είναι γυαλόχαρτο, ρε. Δεν το έχετε γάμο το σπίτι μου! Σε μπουρδέλα, μ' ακούτε! Λέει, πήρα κοντοσούβλι! Κοντοσούβλι, λέει, και πήρα, λέει, καθαρό κρέας, λέει, χαχα! Ρε μαλάκα, το κοντοσούβλι είναι κοντόπουλο! Τι καθαρό, ρε μαλάκα, θέλει φέτα λίπος, φέτα κρέας! Φέτα λίπος, φέτα κρέας! Είναι τζέγκα! Μου κάνεις πλημμένη γαρδούμπα το άντερο 7 φορές και μου πιστεύεις στο Θεό, ρε. Πλέον έχουν αλλάξει εποχές. Και στεναχωριέμαι, ρε, για τα παιδιά τα νέα. Βγαίνουν τώρα κάποιοι οι οποίοι είναι στους δήμους, παπάδες και αυτά και λένε. Όχι, λέει, δυναμητάκια, λέει, την ημέρα της Ανάστασης! Τι να πάω να κάνω στην Ανάσταση, αν δεν πετάξω δυναμητάκια! Είναι δυνατόν Ανάσταση χωρίς δυναμητάκια. Και έχουμε περιοριστεί στις μέρες μας, δυστυχώς, σε κάτι μικρές μινέρβες, κάτι σκορδάκια, κάτι ξεπάμε, λέει, Χριστό, σαν παφ, και ακούτε ένα πάφος, και ακούτε σαν γλανιές, τέτοια πράγματα. Α, ωραίο Πάσχα. Άμα δεν πάρει το να έχει κολλήσει 10 μεφίστο, έτσι 30 μεφίστο, σαν γουρούνα και να το πετάξει και να Χρήστο, αυτό είναι Πάσχα! Να πάρει 5-6 κουτιά γουρούνες, κολλημένες έτσι με τέτοιο. Μπουμ! Εμείς, στα Μέθανα κάτω, κάθε χρόνο, ο Τρούλος ανεβαίνει και δύο ορόφους της εκκλησίας. Από τα μπουμ. Έχει χαθεί και το έθιμο της λαμπάδας. Βλέπω μικρά παιδιά με σκέτη λαμπάδα. Άσπρη, ροζ, μπλε. Τι πράγματα αυτά. Παλιά σκάγαμε. Και η λαμπάδα από τα παιχνίδια πάνω δεν φαινότανε. Πολλά αιθήματα έχουν χαθεί ραπ και η κοινωνία αυτή δεν πάει καλά. Εμένα νους μου κάνει ακόμα δώρα. Μπορεί να έχω φτάσει εγώ 45 και αυτός να είναι 35. Είναι από τα σπάνια φαινόμενα. Γιατί αυτός με βάφτισε στα 13 του. Εγώ ήμουν 30 βέβαια. Πάντα στα Μέθανα μας βαφτίζουν 10 χρόνια μικρότεροι. Γιατί στα Μέθανα βαφτιζόμαστε μετά τα 20. Και το άλλο που θέλω να πω, μια και είπαμε νους, έχουν χαλάσει και οι βαφτίσεις πλέον. Βλέπεις τα παιδιά τους βάζουν λίγο νεράκι και τα βγάζουν έξω. Το παιδί, αν δεν το πνίξεις με το ζόρι να σκάσει, δηλαδή. Υπήρχαν κάτι παπάδες παλιοί που είχαμε στα Μέθανα, πολύ ωραίοι τύποι. Το πέρασαν το παιδί τραπ τρίποντο. Και υπήρχε και backdoor με παιδί με δύο παπάδες. Πέταγε ένα στο παιδί και χάρφωνε άλλο έτσι σαν το άντρα κούμπο. Ανάσταση. Ραπ, ξέρεις τι γίνεται, επειδή εμπλέκονται και τα θεία τώρα δεν θέλω να μιλήσω άσχημα. Πλέον βλέπω στην εκκλησία μερικές οικογένειες που μένουν μετά τις 12. Αν έχεις το Θεό σου! Γινότανε ποτέ αυτό παλιά? Να πάμε 10-15 χρόνια πίσω. Έβγαινε ο παπάς και λέγε Χριστό και φύγανε όλοι! Δεν προλάβαινε από το ανέστης, δεν το έλεγε. Είχατε φύγει, είχατε σε εκκλησία, πουφ, έτσι. Εμείς 12 και 1 φεύγουμε. 12 και 1. Είστε οι αχωβάδες εσείς. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Είστε άθεοι. Φωνάζει ο πατέρα μου. Είστε άθεοι. Όχι, πιστεύουμε. Φωνάζει ο πατέρα μου, αλλά επειδή είμαστε χοντροί όλοι για να μην λένε ότι φεύγουν, να πάνε να φάνε. Εμεί οι κουτσικαίοι 12 παρά 10 ή 11.30 έχουμε φύγει. Ή δεν πάμε καθόλου. Σταυρού κάνετε όταν γυρνάτε σπίτι, όχι. Όταν βρούμε. Το κάναμε μέχρι πέρυσι που κάψαμε το σπίτι. Την επόμενη χρονιά το κάναμε στα μάξι, αλλά γαμήθηκε γι' αυτό. Αυτό το έθιμο εμεί το είχαμε εξελίξει. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα το κερί και συνέχιζα μέσα στο σαλόνι, πήγαινα στο δωμάτιο των γονιών μου, πήγαινα, πώς το λένε, στην τουαλέτα γενικά, αλλά τα σπίτια. Το σπίτι ήταν πουτάνα μετά από κάθε μεγάλο Σάββατο. Αλλά ήταν ωραίο έθιμο και δεν μπορούσε να σου πει κάτι ο γονιός. Γιατί πήγαινε και λέγε: Παπά, το κάνω για το μεγάλο Σάββατο. Α. Παλιά δεν θυμάστε τι ωραία που ήταν που γύρναγε όλη η οικογένεια από την εκκλησία 11.30 ώρα πριν πει το Σανέστη. Είχαμε φύγει ήδη και τρώγαμε. Και είχαμε μπει σπίτι, όλοι μαζί, θείοι, φίλοι, ξαδέρφια. Ξύλο τσακωμό για πολιτικά, οι θείοι, οι μπαρμπάδες μεταξύ του. Ωραίο κλίμα, μπουνιές, ο πατέρας μου με κάτι, η αδέρφια της μάνας μου. Ξύλο, χαρτί με τα χριστιανικά ωραία θύματα. Τώρα τι ρε, τώρα γυρνάνε οι οικογένειες σπίτι. Σπάνια να έχουν ένα καλεσμένο, σπάνια να παίξουν μπουνιές. Άλλες οικογένειες κάθονται μέχρι τη μια μισή ώρα και γυρνάνε μια μισή ώρα να τα φάνε. Τα παιδιά πλέον δεν βγαίνουν έξω, κάθονται σπίτι με την οικογένειά του. Και μιζέρια και αντιχριστιανικό τελείως. Στο επιτάφιο όλοι έτσι στο επιτάφιο. Εμάς στο χωριό, επειδή τα παιδιά που κρατάμε τον επιτάφιο είμαστε όλοι, ξέρεις, αιώτα! Βάζουμε επιτάφιο απάνω, αλλά επειδή είμαστε... Πηγαίνει το πλαίσιο στο επιτάφιο μακριά και πηγαίνει σαν Subaru Impreza. Δηλαδή μας κάνει παρατηρήσεις ο παπάς, έχουμε θέματα, γιατί είμαστε Alumni Park. Εντάξει, τα δύο τα παιδιά ή πίσω, είναι ο επιτάφιος ο δικός μας, τα μέθανε πίσω κίνητος. Ουσιαστικά οι δύο πίσω κουβαλάνε, οι άλλοι δύο πίσω είμαστε τόσο χάλια, είμαστε έτσι, ακουμπάει απλά. Η κίνηση τη δίνει πίσω. Είναι περίεργη φάση. Εκείνη πέρυσι να καλάβει, οι δύο που είναι πίσω στο επιτάφιο έχουν πιει κάτι ουίσκια και πηγαίνει ο επιτάφιο σούζα. Έτσι έχουν φύγει λουλούδια κάτω, έχει γίνει χαμό. Όλα καλό, ο επιτάφιο γύρισε στην εκκλησία πίσω με την έλπα. Γερανό, πίσω μια χαρά. Χριστόψωμο κόβεται. Βεβαίω κόβουμε χριστόψωμο. Παραδοσιακά. Τι είναι το χριστόψωμο. Μεγάλη Κυριακή ή Κυριακή του Πάσχα. Εμείς λέμε Μεγάλη Κυριακή γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα. Το λέμε και Μεγάλη Κυριακή για να συνειδητοποιήσει τέτοιο. Μεγάλη Κυριακή. Βλασφημία! Φθού κύριε το στόμα τύφου! Ντροπή! Τι είναι αυτό ρε! Αυτό είναι έθιμο που κάνετε πλέον. Τι κάνετε ρε! Και αυτό βλέπω και κάτι αρχοντομαλακοβλάχους που είναι έτσι και λένε. Έχουμε βάλει δυο αρνιά φέτος. Και πάει η τρομπέτα και το σουβλίζει με τι ρε μαλάκα. Με μηχανάκι ρε μαλάκα. Με βζζζ. Και είναι περήφανος ότι κρατάει το έθιμο κιόλας ο ηλίθιος. Το αρνί δεν μπορεί να το βάλει να το ψήσεις. Πάνε όλοι, παίρνουν ένα αρνί την προηγούμενη μέρα και πάνε να το ψήσουνε. Δεν ψήνεται βρε μαλάκα. Αθηνέ, κόμπρα, τρομπέτα. Δεν ψήνεται το αρνί. Το αρνί θέλει προετοιμασία. Πάνε και το βάζουν το αρνί, ραπ, περίμενε το διακόπτω. Πάνε μερικοί και παίρνουν λέει το αρνί, το έχουν παραγγείλει το μεγάλο Σάββατο και πάνε να το ψήσουν Μεγάλη Κυριακή. Το αρνί εμείς το προετοιμάζουμε ένα μήνα, μια εβδομάδα νωρίτερα. Αν δεν πνιγείς από τον καπτό του αρνιού να σκάει το λίπος κάτω και να γίνουν τα ρούχα σου σκατά, να λερώνεις την κοκκινιακό σου, να βγάλεις το αρνί από τη σούβλα, να πέσουν τα λίπη κάτω, να γίνει σκατά όλο το σπίτι, να καθαρίζει η μάνα σου 4 βράδια. Αυτή είναι η όμορφια του Πάσχα, δεν το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η όμορφια του να καλέσεις κόσμο, να έχεις να πλύνεις 3.000 πιάτα, να έρχονται όλα τα ζώα, τα ξαδέρφια σου να πίνουν, να γίνεσαι σκατά, να κάνετε κάτι χιλιάδες μέχρι εδώ, να τότε μετά και κανένα μπακλαβά που θα έχει φέρει καμιά αυτιά σου και να. Ναι, εκείνη η μέρα, αν δεν μπας τζάμιο, μην το κάνεις καθόλου. Και πάνε τώρα κάποιοι και λέει, βάζουν το αρνί και το στέλνουν σε φούρνους να το ψήσουν. Εμείς. Λέει κάτι αυτό ο ραπ. Είστε χριστιανοί! Εσείς! Στέλνετε το αρνί σε φούρνο! Την Κυριακή του Πάσχα, άμα από το λίπος να ανεβείς τα μάτια σου και γίνεις σαν τον άνθρωπο ψάρι, πώς λέγονταν αυτό που ήταν τα μάτια κίτρινα και αχνοφαινόνα, πώς κάνουν τους τυφλούς στις ταινίες που είναι κίτρινο το μάτι και καλά ότι είναι τυφλός, αν δεν πάρεις μια κούτα σιμέκο να ξεβουλώσεις. Και πρέπει να φας απ' όλα. Και επίσης μετά πρέπει να φας και γλυκό. Αν δεν φας ένα κατάπλασμα, πώς το λένε, γαλακτομπούρεκο. Γιατί το γαλακτομπούρεκο είναι βασικό. Έχει έρθει το αρνί, το σατζίκι, παρά την τηγανιτή, αυτό το όλο το οξύ που είναι λες και έχει πέσει ο Τζόκερ εκεί μέσα και έχει βγει έτσι. Και πέφτει το γαλακτομπούρεκο από πάνω και φαπ, όλο αυτό το τοξικό, το γαλακτομπούρεκο κάνει μια μόνωση. Πέφτει εκεί. Και μετά μπορείς να φύγεις έτσι, λέει, γιατί έχεις φάει το γαλακτομπούρεκο από πάνω και είσαι έτσι. Φεύγεις στο τραπέζι έτσι. Μπορείς όμως να το γαλακτομπούρεκο, το κάνει αυτό το πράγμα. Το γαλακτομπούρεκο πέφτει πάνω από όλα αυτά. Και φεύγεις έτσι. Μην τυχόν μετά από κυριακάτικο τραπέζι πιείτε καφέ βέβαια μετά. Γιατί? Κάντε το φέτος κάποιος και να με πάρει τηλέφωνο.
Γιατί άνοιγε, μαλάκα, γιατί μετά ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως από κάτω. Να κλείσουμε με ράπ και μια ευχή. Εύχομαι τρομπέτες μου, όλες οι τρομπέτες μου το Πάσχα να σας βρει έτσι. Έτσι. Όχι έτσι, όπως ήταν τα Χριστούγεννα, είναι κατάνοιξη. Πρέπει να σας βρει έτσι. Καβλωμένους μεν, αλλά κάτω. Και από την Κυριακή του Θωμά και πάλι απάνω. Βεβαίως. Καλή συνέχεια, κλείσε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Ρο, 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 ρο.